αγωνιστές, τον Λέο Τζαμπά και τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Φινιο Τζαμπά, εκτελεί ο Μπίσεσβαρ, χαμηλά. Και πάλι Ελκαντουρί. Μπίσεσβαρ, πολύ παιχνίδι από την αριστερή πτέρυγα μέχρι στιγμή για τον ΠΑΟΚ, με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ να συγκλίνει, να πλασάρει και να πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών παιχνιδιού, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ καταθέτει την ποιότητά του στο χορτάρι του Παγκρίτιου Σταδίου. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι το δεύτερο γκολ στη σεζόν για τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Από τη στιγμή που του έδωσαν την επιλογή και το χώρο να εκτελέσει από εκείνη την απόσταση, έχοντας την μπάλα στο δεξί του πόδι, μια τέτοια κατάληξη ήταν εξαιρετικά πιθανή. Δείτε και πάλι πως κάνει την κίνηση έξω από την μεγάλη περιοχή του Εργοτέλη. Ο Μπουρσέλης χαλαρά στα 2-3 μέτρα από τον Ολλανδό, χωρίς ουσιαστικά να τον μαρκάρει, ούτε καν να τον παρενοχλεί. Τι ώρα. Περνά αρχικά ο Ελκαντουρί, έχει πάντα την μπάλα στο δεξί, κάνει και το σουτ. Την δεξιά του γωνία ο Καλογεράκης. Η συνεργασία εδώ που συνεχίζεται με Τζαμπά να οδηγεί την μπάλα στον Ακπομ. Αυτό σηκώνει για τον Μπίσεσβαρ. Κεφαλιά του Μπίσεσβαρ ο Καλογεράκης και πάλι. Μέσα σε δύο έχουν και πάλι οι παίκτες του Εργοτέλη. Η Ατρούδης σωστά το πλεονέκτημα από τον διαιτητή. Δοκάρι με Μπουρσέλη. Με τη συμπλήρωση. Αριστερά για τον Γιακούμπου. Άψογο το κατέβασμα από τον Γιακούμπου. Πολύ καλή ανάπτυξη από τον Εργοτέλη. Ο Τσέλιος μέσα στην περιοχή. Σηκώνει για τον Έφορντ. Ο Έφορντ γυρίζει 1-1. Τριγωνομετρία στο χορτάρι από τον Εργοτέλη. Εδώ η Ατρούδης είναι αυτός. Μπίσεσβαρ παίρνει το χρόνο του, εκτελεί τώρα το φάουλ για την κίνηση του Μάτος. Η μπάλα περνά για τον Βραζιλιάνο. Έρχεται τελευταία στιγμή. Απομακρύνει λίγο. ΠΑΟΚ να αλλάξει πολλές πάσες. Ψάξει με υπομονή να βρει το κενό. Μπίσεσβαρ παίζει δεύτερο δοκάρι. Και σκοράρει ο Βέρνμπλουμ. Στο 71 το λεπτό. Εδώ μια κεφαλιά. Καρφωτή από τον Σουηδό. Στην ασίστ του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Που είναι και με τη βούλα νομίζω. Ο κορυφαίος της ομάδας του, ο Πόντους Βέρνμπλουμ, δίνει τη λύση στην ομάδα του Λουτσέσκου. Την μπάλα αναγκελάρει στον αγωνιστικό χώρο. Καπνίδης περνά στη θέση του Μπουρσέλη όπως ήταν προγραμματισμένη η αλλαγή. Και τον Καλογεράκη να δείχνει να μην έχει την καλύτερη αντίδραση. Έξω ο Μπουρσέλης, μέσα ο Καπνίδης. Οριακή θέση του Βέρνμπλουμ στην πλάτη του Γιακούμπου.